Καλημερίζω τον πρόεδρο για άλλη μια φορά του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Καλημέρα, πώς είστε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Τουλγεράκη, σας ακροατές. Λοιπόν, από εδώ και κάτω τι είναι ένα μεγάλο ζητούμενο? Έτσι όπως εξελίσσεται η αγορά, η οικονομία, η αγορά εργασίας και με τους νέους στόχους ως νέα διοίκηση που θα μου πείτε τώρα κακώς το λέτε, γιατί οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το επικαλούμε και έτσι. Νέα διοίκηση, νέοι στόχοι. Κυρία Τουλγεράκη, από εδώ και κάτω πολλά, όπως είχαμε πολλά στην προηγούμενη τριετία, έτσι πολλά πολύ φοβόμαστε ότι θα έχουμε και στη νέα τριετία. Ήδη μεγάλα ζητήματα τα οποία βλέπουμε να εμφανίζονται, όπως η ακρίβεια που δεν πληττεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, ειδικά με τα χαμηλά εισοδήματα, η ανεργία, τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής, εργασιακές σχέσεις, συλλογικές συμβάσεις, ζητήματα δηλαδή που τα είχαμε και τα τελευταία τρία χρόνια, τα τελευταία χρόνια, και θα έλεγα δίναμε τους αγώνες μας. Κάποιοι αγώνες βγήκαν κερδισμένοι, κάποιοι όμως θα έλεγα δώσαμε μια αναβολή για να δοθούν νέοι αγώνες σε αυτή την τριετία, έτσι ώστε να ανατρέψουμε όλα αυτά τα αντιεργατικά, αντιασφαλιστικά μέτρα που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ο νόμος Χατζηδάκη νομίζω ότι δεν αφήνει και πολλά περιθώρια σε όλα αυτά, παρά το ότι λέγεται από το αρμόδιο Υπουργείο για να βελτιωθούν πράγματα, κύριε Βοριά, εκτός και αν εκείνοι οι οποίοι το λένε έτσι, οι εργαζόμενοι δηλαδή που λένε ότι δεν μας αφήνει αυτός ο νόμος και πολλά περιθώρια για να πάμε πιο μπροστά, να κάνουμε καλύτερο το σήμερά μας, τη διαβίωσή μας. Έχετε αντίθετη εσείς άποψη και πιστεύετε ότι είναι διαφορετικά? Όχι, κυρία Τουλγεράκη, την ευχάσαμε αυτή την αντίθετη άποψή μας, μια μεγαλειώδη κινητοποίηση που είχε γίνει από το Εργατικό Κέντρο. Δυστυχώς ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε στις αρχές του περασμένου Αυγούστου να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που πραγματικά πλήττει το χώρο της εργασίας, αποδυναμώνει την επιθεώρηση εργασίας για τους ελέγχους και δημιουργεί συνθήκες, θα λέγα, συνθήκες που πληρωμής και των υπεροριών, αλλά και όχι μόνο εργασιακές σχέσεις, οι οποίες πραγματικά δεν αξίζουν για τους εργαζόμενους και την αξιοπρέπειά τους. Πού θα δοθεί το κύριο βάρος, υποδίδεται το κύριο βάρος μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, έχουμε κουβεντιάσει κατά καιρούς, κύριε Βοριά? Τι ήταν αυτό εν κατακλείδη που εσείς του είπατε θα σε δούμε διαφορετικά την επόμενη τριετία? Γιατί εσείς πρωτίστως μιλήσατε για εκείνα τα θέματα που άλλα προχωρήσατε, προχωράτε, όλα βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά ήταν και εκείνα τα οποία κάνατε ένα πιο μικρό βηματισμό για να το δείτε διαφορετικά. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, όλα τα ζητήματα είναι σοβαρά. Σίγουρα αυτά που αφορούν τα θέματα ζωής, όπως τα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής, αυτά τα ζητήματα που αφορούν την ανεργία και την αντιμετώπιση της ανεργίας, γιατί χωρίς δουλειά, το να μένει κάποιος άνθρωπος χωρίς δουλειά είναι ό,τι το χειρότερο, και ακόμη πολύ φυσικά χειρότερο να χάνει την ίδια του τη ζωή. Είναι δηλαδή θέματα τα οποία θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα για μας, θα τα βρούμε μπροστά μας, αλλά δυστυχώς θα ανοίγουν και μεγάλα ζητήματα, κυρία Δουλγεράκη. Είπα προηγουμένως για την ακρίβεια, η οποία ουσιαστικά μειώνει τα εισοδήματα των εργαζομένων αλλά και των οικοκυριών, ζητήματα τα οποία θα τα δούμε πολύ σοβαρά μπροστά μας, γιατί οι αυξήσεις είναι ραγδαίες σε προϊόντα πρώτης καθημερινότητας. 20 λεπτά πάνω το ψωμί μόνο, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Όχι μόνο, αλλά θα βλέπουμε και τα όσπρα έχουν αυξηθεί. Βλέπουμε και στο κατασκευαστικό κομμάτι το τομέα, το ξυλία και το αλουμίνιο. Βλέπουμε τα καύσιμα, βλέπουμε τους λογαριασμούς στο ΔΕΚΟ, δηλαδή ζητήματα τα οποία αφορούν το καλάθι, το ουσιαστικό καλάθι του Έλληνα καταναλωτή, που θα πλήξει τους πάντες πραγματικά. Ξέρετε, υπάρχουν ακόμα εκείνες οι παραγωγικές ομάδες που επικαλούνται αυτό το οποίο
Ακούμε πολλά χρόνια ότι, ξέρετε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να μειωθεί, μπορεί να απορροφήσει όλες αυτές τις αυξήσεις. Το ισοδύναμο μπορεί να μειωθεί, μπορεί να απορροφήσει όλες αυτές τις αυξήσεις, και στα νησιά μπορεί η καθημερινότητα μαζί με τον πρωτογενή τομέα να μην είναι τόσο ακριβή. Το πιστεύετε αυτό? Γιατί αν το πιστεύετε αυτό, σημαίνει ότι πάμε σε μια νέα σειρά από δυναμικές διεκδικήσεις για δύο σοβαρά θέματα, και ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά και το ισοδύναμο, το μεταφορικό ισοδύναμο. Φυσικά και το πιστεύω, κυρία Δουλγεράκη. Μόνο έτσι δίνεις ουσιαστικές απαντήσεις σε όλες αυτές τις στην ακρίβεια και στις αυξήσεις των τιμών, αλλά είναι και ορισμένα ζητήματα που πραγματικά σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, όταν η Κρήτη είναι το μοναδικό νησί αυτή τη στιγμή στη χώρα το οποίο δεν ευνοείται από αυτό το μέτρο, παρότι ευνοούνται όλοι οι υπόλοιποι νησιώτες, και δίνοντας την εντύπωση ότι οι Κρητικοί είναι πολίτες τρίτης κατηγορίας. Πραγματικά είναι και αυτό ένα ζήτημα που αφορά την ακρίβεια και είναι μέσα από τους στόχους μας σαν εργατικό κέντρο και με άλλους φορείς, αν χρειαστεί, να φτάσουμε στην Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας τις επόμενες μέρες, και γιατί όχι, κυρία Δουλγεράκη, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχουμε σκεφτεί. Είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά θα το μελετήσουμε με άλλους κοινωνικούς φορείς. Για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ναι, ναι, για το μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί πραγματικά το θεωρούμε ότι δεν είναι και νόμιμο. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται ένα νησί διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Είναι αυτά τα οποία θα δούμε μπροστά μας, αλλά πάντα υπό τις δύσκολες συνθήκες, έτσι όπως διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται. Και βέβαια τώρα, με το τέλος και της τουριστικής περίοδου, τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, κύριε Βοριά, νομίζω. Σίγουρα, γιατί όλο αυτό το εποχιακό προσωπικό το οποίο εργαζόταν λόγω του τουρισμού, ένας τουρισμός που, δόξα τω Θεώ, τους τελευταίους μήνες πήγε πολύ καλά, τώρα θα βρεθεί στο Ταμείο Ανεργίας, θα βρεθεί άνεργο, και πραγματικά πολύ φοβόμαστε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Και αν μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συγκεντρώσει και τα απαραίτητα ένσημα για να έχουν και τουλάχιστον για την ασθένειά τους αυτά που πρέπει να έχουν, έτσι. Ναι, και κάποιο πενικρό επίδομα ανεργίας, θα μπορούν να συντηρηθούν οι ανθρώποι και να καλύψουν βασικές ανάγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πρώτες κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βοριά. Καλημέρα σας. Καλά, κυρία Δουλγεράκη, καλή σας μέρα.